Κοιτάξτε, εμείς πήγαμε εκεί πέρα να τιμήσουμε τους προγόνους μας που τους έσφαξε άδικα ο Κεμάλ Ατατούρκ. Λοιπόν, από το Δήμο μας ενημερώσαν ότι δεν θα καταθέσει κανένας βουλευτής στεφάνι για να μην δημιουργεί ένταση. Τους είπα εντάξει, θα καταθέσω στεφάνι, τους λέω, μετά που πέρασε της τελετής. Όμως και έγινε. Μόλις πήγαν να καταθέσουν το στεφάνι αφού είπαν ότι έληξε η τελετή, πεταχτήκαν κάποιοι εκεί να μου κλείσουν το δρόμο και άρχισαν και φωνάζανε «ΕΑΜ Ελλάς Μελιγαλάς». Τώρα τι δουλειά έχει το «ΕΑΜ Ελλάς Μελιγαλάς» με την γενοκτονία των ποντίων, τα συμπεράσματα θα βγάλει ο κόσμος που βλέπει. Σήμερα εδώ στην Πάντα υπάρχει και ένα, όπως λέγεται, αντιφασιστικό σχεδιασμό Πατέρα Γεωργίου. Εμείς εδώ στην Πάντα, επειδή έχουμε ένα αγώνα παραδοσιακό, άλλο πολύ κάτω πόλη, μας θυμίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με πολλή ένταση κάτω, εδώ βέβαια η κοινοποιητική σα λόγω τη συγκέντρωση με τον κύριο Παπά, πώς σχολιάζεται αυτό το θέμα. Εντάξει, είναι συνήθις φαινόμενο όπου κάνει συγκέντρωση η Χρυσή Αυγή. Κάποια παρτάλια να κάνουν αντισυγκεντρώσεις γιατί νομίζουν ότι θα φοβηθούμε. Εμείς δεν πρόκειται να φοβηθούμε, δεν φοβηθήκαμε τότε που ήμασταν πιο λίγοι. Τώρα πόσο άλλο τώρα. Πλέον το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, να το βάλουν καλά στο κεφάλι τους. Η Χρυσή Αυγή είναι το αύριο και αυτή είναι το χθες που δεν θα θέλει κανένα να τους θυμάται. Και ένα σχόλιο για τη δημοσκοπήση και τις ελευθερίες παραγωγής δημοσιότητας. Είσαι τρίτο κόμμα με ένα ποσοστό το οποίο βέβαια λέτε ότι δεν είναι αυτό που βγάζει στον αέρα. Εγώ πιστεύω το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό αντιλαμβάνομαι από την επαφή που έχω έξω με τον κόσμο. Λοιπόν, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα δούμε.